για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Γεια σου, Καβάζι μου. Γεια σου, Χριστιανά μου. Έλασε για σου ένα τσάι. Α, πέρα για μου. Το τσάι μου ήρθε. Το τσάι σου ήρθε. Παραγγέλα, γιώζεσαι στον τώρα. Σκέφτου, αλλά πρόσαλε, δώσε, νιού με καλά. Μια κρίμα. Μην το ψάχνεις, λέω. Μην το ψάχνεις. Λοιπόν, μην πειράσει. Καβάζι μου, είσαι καλά. Είμαι καλά. Έκανες πολύ ωραίο το φορέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιανά. Σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι made by Γιαννούλα. Ναι. Της μάμας μου. Μπράβο, κυρία Γιαννούλα μου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τα υπέροχα μακαρόνια σπαγιέτι ολικής. Ολικής Αλέσιος με πες τον μπρόκολο, Χριστιανά μου. Πολύ ωραία. Απλά να ξέρουμε ότι και τα σπαγιέτι ολικής τρώγονται στην ίδια ποσότητα που τρώγονται και τα σπαγιέτι τα άλλα. Ακριβώς. Να τα πούμε στη συνέχεια ναι. όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία συσκευασία σπαγιέτι ολικής Αλέσιος Μιτσίδη, δύο κουταλιές κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα γκολοκυθάκι μέτριου μεγέθους, μία μεγάλη δέσμη σπανάκι, έναν τρίτον του φλιτζανιού λευκό κρασί, αλάτι πιπέρι και παρμεζάνα για το σερβίρισμα. Και θέλουμε για το πέστο από μπρόκολο, ένα φλιτζάνι μπρόκολο, μία σκελίδα σκόρδο, δύο κουταλιές παρμεζάνα, έναν τρίτον του φλιτζανιού ελαιόλαδο, έναν τέταρτον του φλιτζανιού αμύγδαλα ασπρισμένα, αλατάκι, πιπεράκι. Αυτά είναι τα λίγα. Πέστο βασιλικού, πέστο μπρόκολο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η ακριβώς η διαδικασία που να ακολουθήσουμε στο μπλέντερ μας. Απλά χρησιμοποιούμε μπρόκολο. Τέλεια. Και να πούμε και κάποια μυστικά στη συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε κατευθείαν όμως με τα ζυμαρικά μας, Χριστιανά μου, τα οποία θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο ψησίματος τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως. Είναι ωραία όμως πολύ. Είναι ωραία ακριβώς. Άρα χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο, γι' αυτό να βάζουμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Ξέρεις, τόνισα την ποσότητα, ότι μην νομίζουμε ότι επειδή είναι ολική, τρώμε διπλάσια ποσότητα. Γιατί η αδερφή μου, όταν ήταν στο Λύκειο, έκανε διατροφή. Και βάλαμε να κάνουμε μαζί τη. Ευράζαμε τα μακαρονιά ολική, τρώμε πιο άτομα από έναν πακέτο. Το πιάτο μας ήταν αυτό που λέμε τρουλί. Τρουλί. Αναρή, ξέρει, επειδή είναι πιο light η αναρή. Μισή να αναρρύνει κάθε μία φορά στο πιάτο της. Ήταν γενικότερα ένα πολλά πλησιοπάροχο δυτικό μου το πιάτο. Αν τρώμε καρπονάρα, θα είσαι λιγότερες σερμίδες που λέμε τρώμε εμείς. Λοιπόν, Χριστένα, να πούμε ότι τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως είναι πλούσια σε σίδηρο. Έχουν φυτικές ίνες που βοηθούν να είναι πιο εφεύκτα στον οργανισμό μας. Θερμιδικά, να έλεγα ότι λίγο πιο κάτω από τα κανονικά ζυμαρικά, άρα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη διατροφή μας. Mm-hmm. Απλά, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, στις ίδιες ποσότητες. Έτσι, σας λιώνουν τα λάδια που είχατε ξανασάτε. Εντάξει, πειράζει. Σκούπισα τα λίγο. Αναρωτιόμουν πού ακούμπησα. Λοιπόν, έχουμε πάλι τα ζυμαρικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε με το πέστο. Το οποίο στο μπλέντερ πέστο με ένα φίλι. Κάνε με να σε αγαπήσω. Όταν μου λένε πέστο, ένα παιδί δεν πιάνε με. Ελαιόλαδο, μπρόκολο μέχρι στιγμή. Ωραία. Μία σκελίδα σκόρδο. Την παρμεζάνα μας. Τα υλικά που έχουμε δώσει ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο αυτό το πέστο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Χριστιανά μου. Λοιπόν, θα αφήσω και λίγα πίσω από αυτά για βάλουμε μετά στο πιάτο μας. Λοιπόν, και το μυστικό. Αν θα κάνουμε πέστο περισσότερο. Περισσότερη ποσότητα και να βάλουμε στο ψυγείο να χρησιμοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για παράδειγμα, πρέπει να βάλουμε μέσα λίγη ινοξύτητα. Ξύδι άσπρο. Ξύδι άσπρο ή χυμό λεμονιού. Ωραία. Να μπλεντάρω. Μπλεντάρε, Χριστιανά μου. Λοιπόν, εγώ θα ανάψω την εστία εδώ. Ξεκινώ σταδιακά και θα το πάω. Ναι, περίμενα να δει, Χριστιανά μου. Κόλλησε όμως. Θέλει ενώ λίγο ανακάτεμα. Δεν σήκαμε εδώ. Μπράβο. θέλει συνέχεια αυτό το πράγμα μέχρι να πιάσει. Να πιάσει καλά, να μας να το κάνει κρέμα. Καλά, 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 ακριβώς. Είπα το θέμα μου. Λοιπόν, εγώ θα κόψω το κολοκύθι. Άρχισε η Χριστιανά μου πάλι, κάνει τη διαδικασία με το κουτάλι μέχρι να το αρπάξει το μπλέντερ μας. Θα πρέπει να βγει ένας ποστός έτσι σφιχτός. Λοιπόν, το κολοκύθι θα το κόψουμε σε φέτες. Και ακολούθησες πιστό ψηλά για να φτιάξουμε τα ζυμαρικά μας. Τι λέει, Χριστιανά μου, κατευκείσαι. Όχι, αλλάζω και ταχύτητες γιατί. Θέλει έτσι λίγη υπομονή μέσα στο μπλέντερ. Δεν σου πέσω εγώ με το. Εσύ πες ξεκίνη με το μπλέντερ, να σου πω τώρα. Απλά χαμηλώσω λίγο τα ζυμαρικά μας γιατί. Λοιπόν, αλατισμένο πάντα κοκλαστό νερό για τα ζυμαρικά μας. Οποιαδήποτε ζυμαρικά χρησιμοποιούμε, πάντα αλατισμένο νερό, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Θέλω να βουτήσω μέσα, η μυρωδιά του είναι απίστευτη. Λέει, μπράβο. Λοιπόν, να το βοηθήσουμε ακόμα λίγο, Χριστιανά μου, θα προσθέσουμε ακόμα λίγο ελαιόλαδο.
Θα μου φύγει λίγο τον μπρόκολο, γιατί είπαμε ένα φλιτζάνι μπρόκολο και ένα τρίτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο. Βάλα λίγο πιο μεγάλα τα κομμάτια που έβαλα μέσα για αυτό. Λοιπόν, τα κολοκύθια τα κόβουμε σε σπιχτόξυλα, κατά αυτόν τον τρόπο. Αν δεν μπορείτε να κόψετε έτσι, μπορείτε να τρίψετε το κοντρό των τρίχτη. Μπράβο, Χριστιανά μου, εμείς είμαστε μια χαρά. Κοίταξε το λίγο να δούμε. Απλά το μόνο που αν θέλουμε να αραιώσουμε το πέστο μας, δεν βάλουμε ποτέ νερό μέσα. Α, ωραία. Γιατί όταν θα το βάλουμε στο ψυγείο να το φυλάξουμε, θα μας κάνει μούχλα. Μούχλα. Μούχλα, ναι. Λόγω του νερού, της υγρασίας που θα βάλουμε μέσα. Καλύτερα να βάλουμε οποιοδήποτε άλλο συντηρητικό υγρό. Είτε ξύδι, είτε ελαιόλαδο, καλύτερα ελαιόλαδο. Το σκορδάκι όμως, ρε παιδί, τι ωραία μυρωδιά έχει μέσα στο φαγητό. Λοιπόν, βάζω στο λιγάνι το ελαιόλαδο. Θα βάλουμε μέσα το κρεμμύδι. Το ψιλοκομμένο. Μπορούμε να φέρουμε ξανά να χρησιμοποιήσουμε και οποιαδήποτε άλλα πράσινα λαχανικά σε αυτή τη συντάγη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιπεριά πράσινα, αν θέλουμε, και άλλων μπρόκολων κομμένων σε μικρά κομμάτια. Mm-hmm. Ανάλογα. Ανδρέα μου, τώρα έτσι είναι εντάξει. Ναι, μια χαρά είμαστε. Α, να το δείξουμε, νομίζω ότι θα γινόταν κρέμα. Όχι, έτσι είναι πηχτό. Είναι πηχτή πάστα που γίνεται αυτό. Εντάξει. Άρα εντάξει. Είμαστε κάπως εδώ. Μπράβο. Άγια μου, θέλω να το φάω ειλικρινά. Είναι μαζί με τα ζυμάρια και τα πολύ λαχανικά χριστιανά μου είναι υπέροχο. Τέλειο. Κάπως έτσι είναι. Κομματάκια δεν πάει, δεν γίνεται κρέμα. Όχι, είναι πάστα. Είναι πάστα, πηχτή πάστα. Περίμενε, θέλω να σε παρακολουθήσω, επειδή έκανα το... Έβαλες κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι και κολοκύθι μέχρι στιγμής. Ναι. Να, εδώ είναι λοιπόν. Να το δείξω ξανά. Εδώ. Δείξω, έτσι, αυτή είναι. Αυτή είναι η πυκνότητα που θέλουμε, ναι, την πάστα μας. Το πέστο μπρόκολου, ναι, δεν που θα αραιώσει μέσα στο τηγάνι, ξεκινά μου με το κρασί που θα βάλουμε, ναι, στη συνέχεια. Λοιπόν, έβαλες μέσα στο τηγάνι το κρεμμυδάκι και το κολοκύθι. Και το κολοκύθι μέχρι στιγμής, ακριβώς. Ανακατεύουμε έτσι λίγο τα ζυμαρικά μας. Ωραία. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό, θρεπτικότατο. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά την πιπέρι, να πούμε ότι βάζουμε ένα πιπέρι και μέσα στο πέστο μας. Έβαλες. Δεν έβαλαμε, δεν πειράζει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλάτι πιπέρι στη συνταγή μας, ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε μέσα και το σπανάκι μας. Εγώ σήμερα έκανα φακές, η Βαρβάρα έφκαλε μούντες ανάλατες, αλλά είχε δίκαιο. Ναι, ήθελε λίγο ένα λατάκι παραπάνω, Βαρβάρα. Φακές καμίστες με ρύζι, Χριστένα, μη με κρυφταράκι. Με ρύζι, αλλά δεν το κάνω μουντζέντρα, κάνω ότι έτσι λέω πιο... Πιο πιλάφι, πιο σουφούα. Α, πιο σουφούα. Ναι. Α, οκ. 6 και 40 το πρωί ήταν η κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Να σου πω εμένα, αρέσκει μου πολλά η φατζή και με κρυφταράκι. Θα το δοκιμάσω. Τι είναι κοκκινιστή, να σου πω τι μου κάνει. Συνταγή, πολλά ωραία. Εγώ το βάζω το κρεμμυδάκι μου, το ελαιόλαδο. Ναι. Βάζω μετά τριμμένο καρότο, βάζω τις φακές, το ρύζι. Α, βάζεις καρότο μέσα, ναι. Και τα αφήνω όλα έτσι μέσα με το ελαιόλαδο. Μπράβο, ναι. Βάζω την ντομάτα μετά, φρεσκοτριμμένη ντομάτα. Mm-hmm. 2-3 έτσι μεγάλες. Και μετά το νερό και το ρύζι. Και το ρύζι δεν το έχω βάλει ήδη, εκεί που είναι χωρίς. Το ταρίσμα, ναι. Και μετά βάζω το νερό μου ζεστό από το βραστήρα κατευθείαν. Okay. Και το αφήνω εκεί και σιγοψύνεται. Η συνταγή που κάνω εγώ είναι, βάζουμε καλά τις φαγές. Ναι. Για τρεις φορές θα βάλει δίμα παράδαντου. Δεν τους αλλάζω το νερό. Γιατί. Δεν τους αλλάζω το νερό. Γιατί, Χριστιανά μου. Ξέρω, δεν τους αλλάζω. Πρέπει, κάνουμε το πράγμα. Καταρχάς, έτσι βγάζουμε τα αέρια όλα των ζυμαρικών της φαγής. Έχει... Άλλοι λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζεις, άλλοι ότι τα βγάζεις. Απλά είναι... καθαρίζουμε τις που λέμε, τα οσπρία. Δεν θα μείνει γεύση μετά. Μην ίσχυ. Που λες, εγώ βράζω τα γεντρές πάντα 2-3 φορές. Ναι. Δηλαδή, να πούμε εδώ ότι έχουμε βάλει το σπανάκι μας. Mm-hmm. Και σε αυτήν εδώ την... Έβαλες κρεμμύδι, κολοκυθάκι και σπανάκι. Ακριβώς. Το κουτάλι μας. Λοιπόν, βάζουμε την πάστα στο πέστο μας. Έτσι συμβόλικη, πως ήταν μιας και να κάνουμε αρκετά ζυμαρικά. Πολύ ωραία. Εδώ. Θα ανακατεύσουμε έτσι λίγο. Γιώργη μου, έλα. Δικό μου και το ζεστό το τσάιν και το παγωμένο είναι. Όλα της Χριστιανάς. Είναι. Στο δεξί χέρι είναι το παγωμένο, στο αριστερό το χλιαρό. Όχι, να σου πω, έχει εξήγηση. Δεν είμαι τόσο αλαλού. Ξεκίνησα με το κρύο, αλλά θυμήθηκα μετά ότι έχω βήχα. Και επειδή μιλάω συνέχεια, δεν με βοηθά. Οπότε πήγα στο ζεστό. Λοιπόν, έχουμε βάλει χρυσά μου τώρα. Βλέπουμε
Το πέστο και βάζεις και λίγο νεράκι. Όχι νεράκι, το κρασί. Α, το κρασί έβαλες τώρα. Ναι, το κρασί μας έχουμε το βάλει τώρα. Πέσουμε έτσι λίγο να δημιουργηθεί έτσι ωραία. Βλέπεις πως ανοίξαν τώρα το πέστο μας, ναι. Με το σπιγάνι. Τέλειο. Εδώ. Άνα, για μου, πρέπει να είναι φοβερό φαγητό. Αποσύρουμε έτσι λίγο εδώ. Πού λες, για πες τη συνταγή για τη φαγή. Λοιπόν, για τη φαγή. Βράζουμε 3 φορές την φαγή μας, να φύγουμε με βράδα. Ναι. Λοιπόν, σοντάρουμε το κρεμμύδι μας, βάζουμε τη φαγή μας μέσα, νερό, δάφνη, ζωμό κτλ. Παίρνουμε ακόμα μια βράση, ντομάτα τριμμένη ή έτοιμο χυμό ντομάτας. Ναι. Παίρνει ξανά μια βράση και βάζουμε το κρυφταράκι μέσα. Ναι. Χαμηλή φωτιά, αφήνουμε το έτσι να ξεκινάψουμε σιγά σιγά το κρυφταράκι, για 5-10 λεπτά να κατέβουμε το κρυφταράκι, γιατί πάντα κολλάει από κάτω. Ναι. Και στο τέλος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι κρυθαροφακοπύλαφο. Θα το έλεγα. Θα το δοκιμάσω, ρε Ανδρέα. Να σου στείλω συνταγή. Μια ναι. Πάρα πολύ ωραία συνταγή, ναι. Τι στείλες συνταγή να δούμε, είναι. Λοιπόν, θα κόψουμε τώρα. Εδώ. Α, και βάζω και λίγο ξύδινα άσπρο. Στο τέλος, ναι, και εγώ το ίδιο. Μια κουταλιά, ας πούμε. Πάει του, πάει του. Θα θέλω ύστερα από πάνω να σπάσεις λίγη φέτα, έτσι ωραία, εμένα έχουμε η φακή. Δεν βάζεις φέτα, γιατί το σίδερο, καταστρέφει ναι. Το σίδερο το γαλακτοκομικό. Αλλά ναι, περιορίξεως το λογιθούν ναι, καθυστέρα. Ναι, εμένα αρέσει και πολλά, και με γιαούρτι τρώω, το και γίνεται, ξέρω. Και εγώ ότι είναι τρώγα τη φακή με γιαούρτι, αλλά ναι. Κάποια στιγμή αγκαστικά, όταν ο σίδερος σου εμπέντε, πρέπει να σταματήσεις να το... Λοιπόν, έχουμε κόψει και τα αμύγδαλα μας για να βάλουμε πάνω στα ζυμαρικά μας. Πώς τελικά αλλάζεις το νερό στις φακές? Ναι, καλό είναι χρηστερά να το αλλάζουμε. Καλό είναι έτσι για καθαρίζει τη φακή. Εσείς οι σέφοι θα σε συγχύσετε μαθα. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει έτσι. Εντάξει, εννοώ, να σου πω, ο καθένας εντζίνο που βλέπει καλύτερα για τις συνταγές του ή μαγειρική. Ναι, εντάξει, αλήθεια, ναι. Ένα πτύο στον καθένα. Λοιπόν, βάζουμε τώρα μέσα και τα... Παναγία μου, Ανδρέα μου, θα την κάνω σήμερα αύριο αυτή τη συνταγή. Μου. Θα την κάνω σήμερα. Δεν θα αργήσω και πολύ. Και πάρα πολύ, πολύ εύκολη. Διαδικασία μόνο του πέστο, που είπαμε το πέστο τώρα μπορούμε να το φυλάξουμε στο ψυγείο μας. Μπορείς να το κάνεις και από το απόγευμα σου έτσι χαλαρά. Το πέστο. Ναι, ακριβώς, το βάζεις και το στο ψυγείο σου, ακριβώς. Να το έχεις εκεί, μπορείς να πεις και σε άλλες συνταγές. Το πέστο μπροκολού. Αν το έχουμε ετοιμάσει τελείως, έτσι το πέστο όπως το είχες εσύ πριν να βάλεις μέσα τα μακαρόνια. Είπες αντέχει περίπου μια εβδομάδα στο ψυγείο. Ναι. Βγάζεις από το μπουκάλι, ας πούμε, βάζεις μέσα, παίρνει μια βράση και μετά ρίχνεις και τα μακαρόνια. Πολύ ωραία. Κατευθείαν. Λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε λίγη υγρασία χρησιμοποιούμε στα ζυμαρικά μας, παίρνουμε λίγο ζωμό από τα ζυμαρικά που βράσαμε τα μακαρόνια μας. Ναι, θέλουμε. Έτσι λίγο να πάρει ναι. Να μην είναι πολύ στεγνά. Στεγνά. Είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Βάζεις και λαδάκι μέσα ή δεν χρειάζεται? Πού? Μέσα τώρα έτσι θα βάλεις και λίγο ελαιόλαδο στο σερβίρισμα. Στο τέλος, στο σερβίρισμα ακριβώς γύρω-γύρω από το πιάτο, δώσουμε και έτσι μια ωραία ένταση. Ας φέρω πιάτο. Πανέτοιμοι. Το έχω εδώ πίσω μου, Χριστιανά. Α, εδώ. Εκεί. Γίνουμε την αιστεία μας. Τέλειο. Και... Τελειότατο. Να το βάλουμε και αυτό. Το σπανάκι που έχεις βάλει και μέσα. Το σπανάκι, είναι... ναι. Όλα τα λεφτά. Χριστέ μου, γνώμη σου, το φυλάξω το παρήμα. Να μην κάνω σπίτι. Λοιπόν, ξεκινούμε έτσι να πάρουμε μια γενναιόδορη κουταλιά. Αν το κάνεις, θα το εκτιμήσω, ξέρεις. Ένα τάπερ, να πρέπει να το φυλάξω τώρα. Ωραία. Έτσι, μια φωλιά από τα ζυμαρικά μας. Θα πάρουμε και λίγα. Λίγη πρασινάδα από το σπανάκι και το κολοκύθι μας. Και φυσικά από πάνω σερβίρουμε με παρμεζάνα ή χαλούμι ανάλογα. Τώρα αν κάνουμε... και με τίποτα. Τι και με τίποτα ακριβώς. Χριστιανά μου να πούμε ότι δεν έχει τις τόσες θερμίδες αυτό το πιάτο που νομίζει πολλοί κόσμοι μπορεί να... ούτε κρέμα αν έχει κάτι πάνω ούτε τίποτα. Όχι, πολύ χαρά. Μπορούμε έτσι γύρω γύρω, λίγο από πάνω. Τέλεια. Βάζουμε και λίγο λαδάκι που θέλει η Χριστιανά, έτσι. Και αυτά είναι. Λίγα αμύγδαλα και είμαστε πανέτοιμοι. Μια πώς ωραία... τα κάνουμε τα αμύγδαλα τα ασπρισμένα, τα βάζουμε στο νερό, τα κανονικά. Κοχλαστό νερό, φουσκώνουν καλά Χριστιανά μου και μετά πολύ εύκολα
Τα πατάμε και τα βγει φλούδα. Και τα βάζουμε στο φούρνο ή όχι? Αν θέλουμε μπορούμε να τα κάνουμε ή να τα τσιγαριστούμε στο τηγάνι, ναι. Να τα καμπουρδίσουμε στο τηγάνι ή στο φούρνο, ανάλογα. Ψηλή θερμοκρασία στο φούρνο 200 βαθμούς. Τώρα να τα καμπουρδίσουμε, να το κασιανίσουμε. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει. Καλά, να το διευκρινίσω. Τώρα αυτά είναι καμπουρδισμένα που έχει βάλει? Όχι, τα έχω βάλει ρωμά. Ναι, μπορούμε να βάλουμε ρωμά. Εντάξει, πολύ ωραία. Παναγία μου, ωραία, Αντρέα μου, ειλικρινά. Μια ωραία πρόταση για τον κόσμο. Μυρίζει φανταστικά. Φανταστικά. Εν το σχόλιο, Χριστιανά μου, που ιδιαίτερα την ένταση. Εντάξει, χάρη μου, να σε στάσω καλά. Τώρα που μαγειρεύω, παίζει με το κινητό. Αντρέα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.